Εγκλωβισμένοι μέσα στους στρατώνες τους είναι οι Ουκρανοί στρατιώτες σε όσες βάσεις της Κρυμαίας δεν έχουν καταληφθεί από τις φιλορωσικές δυνάμεις, όπως στη βάση του Περεβαλνόε, δίπλα στη Σιμφερούπολη, με τους Ρώσους στρατιώτες να φυλάνε σκοπιά έξω από την πύλη και τους Ουκρανούς να τους παρακολουθούν μέσα από τα κάγκελα. Ίδιο σκηνικό και στην αεροπορική βάση του Μπελμπέκ στην νοτιοδυτική Κρυμαία. Δεν ξέρουμε κάτι. Εάν υπάρξει εντολή από την κεντρική διοίκηση για υποχώρηση, θα υποχωρήσουμε. Όσο δεν υπάρχει τέτοια εντολή, θα παραμένουμε εδώ. Τελείως διαφορετικό είναι το κλίμα στην πόλη Κέρτς. Κάτοικοι ενθουσιασμένοι καμαρώνουν κρατώντας τα ρωσικά τους διαβατήρια που μόλις παρέλαβαν. Θεωρούνται πλέον Ρώσοι πολίτες. Όλοι οι Ουκρανοί πολίτες και οι άνθρωποι χωρίς υπηκότητα που ζουν μόνιμα στο έδαφος της Κρυμαίας και της Σεβαστούπολης αναγνωρίζονται ως Ρώσοι πολίτες. Τα σύνορα της Κρυμαίας αποτελούν πλέον τα σύνορα της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Στην πρώτη του συνεδρίαση μετά την προσάρτηση της Κρυμαίας στη Ρωσία, το Ουκρανικό Κοινοβούλιο ψήφισε διακήρυξη, σύμφωνα με την οποία συνεχίζει τον αγώνα για την απελευθέρωση της Χερσονήσου από τις δυνάμεις κατοχής. Επιμένουμε στο αίτημα η διεθνής κοινότητα να μην αναγνωρίσει τους πολίτες της αυτόνομης δημοκρατίας της Κρυμαίας και της Σεβαστούπολης ως υπήκοους της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Οι εξελίξεις οδήγησαν σε πιο επιθετική διπλωματία από την πλευρά της Δύσης. Ο Μπαράκ Ομπάμα ανακοίνωσε σήμερα την επέκταση των κυρώσεων πέρα από πρόσωπα και σε κομβικούς τομείς της ρωσικής οικονομίας. Υπέγραψα σήμερα νέο εκτελεστικό διάταγμα που μας δίνει την εξουσία να επιβάλλουμε κυρώσεις, όχι μόνο σε άτομα, αλλά σε τομείς κλειδιά της ρωσικής οικονομίας. Αυτό δεν είναι το αποτέλεσμα που προτιμούσαμε. Αυτές οι κυρώσεις δεν θα έχουν επίδραση μόνο στη ρωσική οικονομία, αλλά και στην παγκόσμια. Στη λίστα προσθέθηκε και η Τράπεζα Ρώσια. Ενώ οι ατομικές κυρώσεις διευρύνονται σε επιπλέον 20 Ρώσους αξιωματούχους, ακόμα και του πολύ στενού περιβάλλοντος του Προέδρου Πούτιν. Ο κύριος Πούτιν πρέπει να καταλάβει πως οι Ουκρανοί δεν πρέπει να διαλέξουν ανάμεσα στη Δύση και τη Ρωσία. Θέλουμε οι Ουκρανοί πολίτες να καθορίσουν τη δική τους μοίρα. Η Ουκρανική κρίση έχει βρεθεί στο επίκεντρο και της Ευρωπαϊκής Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες. Την επαόριστον αναστολή του Συμβουλίου των G8, στο οποίο η Ρωσία έχει την Προεδρία, ανακοίνωσε το πρωί από το βήμα της Γερμανικής Βουλής η Άγγελα Μέρκελ. Ενώ έστειλε νέα αυστηρή προειδοποίηση στη Μόσχα πως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη και για τρίτη φάση κυρώσεων. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα καταστήσει σαφές σήμερα και αύριο ότι αν η κατάσταση επιδεινωθεί, κυρώσεις τρίτου επίπεδου θα επιβληθούν, περιλαμβανομένων χωρίς αμφιβολία και οικονομικών κυρώσεων. Θες ότι μια τέτοια κατάσταση στην Ευρώπη δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή και άρα θα πρέπει να υπάρξουν και συνέπειες εξαιτίας μιας τέτοιας συμπεριφοράς. Θα υπάρξει διακοπή των πολιτικών σχέσεων και εκεί που υποτίθεται ότι θα είχαμε μια σύνοδο κορυφής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσίας, αυτό δεν μπορεί να συμβεί υπό αυτές τις συνθήκες. Η Ευρώπη πρέπει να μιλήσει με ενιαία φωνή, πάγωμα περισσότερων περιουσιακών στοιχείων και ταξιδιωτικές απαγορεύσεις και περισσότερες δράσεις. Αυτό που πιθανώς να δούμε εδώ σήμερα είναι η πρώτη φάση για κάτι που αρκετοί πιστεύουν ότι θα είναι μια σεισμική αλλαγή στις ευρωπαϊκές σχέσεις με τη Ρωσία. Θα πάρει χρόνια και αν οι ηγέτες είναι σοβαροί, θα αρχίσουν την απεξάρτηση της Ευρώπης από τις ανάγκες της σε ρωσική ενέργεια. Απαράδεκτες χαρακτηρίζει τις κυρώσεις το Κρεμλίνο, προχωρώντας σε απαγόρευση εισόδου στη Ρωσία, σε Αμερικανούς αξιωματούχους, ανάμεσά τους και υψηλόβαθμοι γερουσιαστές και βουλευτές. Θα υπερασπιστούμε τα συμφέροντα των Ρώσων με πολιτικά, διπλωματικά και νομικά μέσα. Και θα επιμείνουμε ότι οι χώρες όπου οι συμπατριώτες μας την χάνει να βρίσκονται, σέβονται πλήρως τα δικαιώματα και τις ελευθερίες τους. Έχουμε συνδεθεί τώρα, κυρίες και κύριοι, με την Ελένη Βαρβιτσιώτη στις Βρυξέλλες και το Σταμάτη Ασημένιο στη Βόνη, στην Deutsche Welle. Να ξεκινήσουμε, Ελένη, από σένα, καθώς οι εξελίξεις στην Ουκρανία βρίσκονται στο επίκεντρο του δείπνου της Συνόδου Κορυφής. Να μας πεις τι κλίμα υπάρχει. Θα προχωρήσουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες στο τρίτο στάδιο κυρώσεων ή όχι? Ουσία από λεπτό σε λεπτό ξεκινάει το δείπνο των αρχηγών των κρατών μελών, στο οποίο θα συζητηθεί και το φλέγον θέμα της Ουκρανίας. Το κλίμα που κυριαρχεί εδώ και από τις δηλώσεις των αρχηγών κατά την είσοδό της στη Σύνοδο είναι ότι δεν θα κλιμακωθούν οικονομικές και κοινωνικές κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, πριν το δείπνο, οι εκπρόσωποι των μόνιμων αντιπροσωπείων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ετοίμασαν μια διευρυμένη λίστα ατόμων, στα οποία θα μπορούσαν να επιβληθούν ταξιδιωτικές κυρώσεις αλλά και πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων, προστίθοντας άλλα 12 άτομα, όπως μάθαμε, στην λίστα που έχει ήδη 21. Οι οποίοι έξτρα 12 είναι κυρίως Ρώσοι με πολιτικές διασυνδέσεις. Ενδεικτική νομίζω ήταν και η δήλωση της καγκελαρίου Μέρκελ την ώρα που έμπαινε για τη Σύνοδο, που είπε ότι μόνο αν γίνουν άλλες κινήσεις από την πλευρά της Ρωσίας θα προχωρήσουμε στο στάδιο 3 των κυρώσεων.
το οποίο στάδιο 3 των κυρώσεων είναι οικονομικές κυρώσεις, που μέχρι αυτή τη στιγμή όμως παραμένει ασαφές τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Πάμε και στην Γερμανία για να δούμε ποιες είναι οι πληροφορίες από εκεί στα μάτι, γιατί είχαμε ακούσει νωρίτερα το πρωί σήμερα από το Κοινοβούλιο την κυρία Άγγελα Μέρκελ να ανεβάζει κατακόρυφα τους τόνους έναντι του Βλαντιμίρ Πούτιν. Ναι, έτσι είναι. Ασυνήθιστα ανέβασε τους τόνους η Άγγελα Μέρκελ, αλλά το έκανε και κατά την άφιξη της στις Βρυξέλλες, όχι μόνο στη Βουλή. Απείλησε τη Ρωσία με επιβολή οικονομικών κυρώσεων σε περίπτωση που οξυνθεί η κατάσταση στην περιοχή, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει τι σημαίνει αυτή η όξυνση, τι σημαίνει αυτή η κλιμάκωση. Είπε ότι η προσάρτηση της Κρυμαίας στη Ρωσία απαιτεί την αποφασιστική και ενιαία απάντηση της Ευρώπης. Αυτό είναι και το σημερινό στοίχημα των 28 στις Βρυξέλλες. Και θα πρέπει να πούμε ότι στο δείπνο θα παρουσιαστεί ο διευρυμένος κατάλογος, ο οποίος μέχρι τώρα περιλάμβανε 21 άτομα, αναμένεται να είναι 33 ή 32. Θα είναι άτομα στα οποία έχουν επιβληθεί ταξιδιωτικοί περιορισμοί και πάγωμα τραπεζικών λογαριασμών. Θα πρέπει να πούμε όμως σε αυτή τη φάση ότι οι αναλυτές εδώ διακρίνουν σε αυτό το ανέβασμα των τόνων, σε αυτή την αυστηρή κριτική που ασκεί η Μέρκελ, περισσότερο την αδυναμία της Ευρώπης να αντιδράσει, αλλά παράλληλα εκτιμούν ότι σε περίπτωση που υπάρξει πραγματικά κλιμάκωση, οι Ευρωπαίοι δεν θα διστάσουν να επιβάλλουν και οικονομικές κυρώσεις, κάτι που μάλλον δεν πρόκειται να γίνει σήμερα. Τέλος, να συμπληρώσουμε. Να συμπληρώσουμε, γιατί έχει ιδιαίτερη σημασία στη σημερινή συζήτηση στη Βουλή. Αίσθηση προκάλεσε η ομιλία του ηγέτη της αριστεράς, του Γκρεγκορκίζη, ο οποίος κατηγόρησε την κυρία Μέρκελ ότι μετρά με δύο μέτρα και σταθμά το διεθνές δίκαιο. Υπενθύμησε την κατάληψη της Βόρειας Κύπρου από την Τουρκία, στην οποία δεν επιβλήθηκαν τότε κυρώσεις. Μάλιστα. Αυτό είναι λοιπόν το κλίμα. Αυτές είναι οι πληροφορίες μας. Θα δούμε ποιες θα είναι οι αποφάσεις. Να ευχαριστήσω πολύ και τους δύο. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα καλησπερίσω τον κύριο Φίλη, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, Διευθυντή Ερευνών του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων, για να δούμε το παρακάτω, κύριε Φίλη, να δούμε δηλαδή ποιες πιθανότητες υπάρχουν μετά την προσάρτηση της Κρυμαίας, να δούμε την επιθετική συμπεριφορά από την πλευρά της Μόσχας να κλιμακώνεται και σε άλλες περιοχές, σε περιοχές της νοτιοανατολικής Ουκρανίας, και αυτό διότι υπάρχουν αυτές οι ανησυχίες και αυτές οι προειδοποιήσεις από την Δύση, άρα να αλλάξει κι άλλο ο χάρτης της περιοχής. Θα πρέπει να περιμένουμε κάτι τέτοιο. Θεωρώ, κυρία Κοσιόνη, ότι αυτό είναι ασύμφορο για τη Ρωσία για μία σειρά από λόγους. Καταρχάς, κατάφερε τον πρώτο της στρατηγικό στόχο, που ήταν ο de jure έλεγχος της Κρυμαίας, η οποία φιλοξενεί την ρωσική ναυτική βάση. Mm-hmm. Κατά δεύτερον, υπάρχει μία διεθνής κατακραυγή αυτή τη στιγμή, η οποία, όπως αντιλαμβάνεστε, θα ενισχυθεί σε περίπτωση που η Ρωσία αποφασίσει να προσαρτήσει ή να προσχωρήσουν σε αυτήν επιπλέον επαρχίες. Κατά τρίτον, θα εντείνει τον ουκρανικό εθνικισμό και θα δημιουργήσει ένα αίσθημα ότι λειτουργεί με λογικές δυνάστη κατακτητή. Εν συνεχεία, πρέπει να πούμε ότι δεν είναι προς το συμφέρον της Ρωσίας το οικονομικό να πράξει κάτι τέτοιο, από τη στιγμή που οι επαρχίες οποίες αναφέρεστε, μεταξύ των οποίων το Ντόνετσκ, είναι περιοχές οι οποίες είναι ζημιογόνες οικονομικά για το Κίεβο. Παρότι το Κίεβο έχουν τόσο βαριά βιομηχανία. Έχουν βαριά βιομηχανία, ακριβώς, αλλά το Κίεβο πληρώνει άνω του 1,5 δισεκατομμυρίου δολαρίων σε αιτήσια βάση για να μπορέσει να ελέγξει αυτές τις ζημιογόνες περιοχές. Και βέβαια θα ήταν για την Ρωσία, όπως αντιλαμβάνεστε, δεδομένων των τεράστιων οικονομικών προκλήσεων που έχει και εσωτερικών, τεράστιο το κόστος, και νομίζω ότι δεν θα ήθελε να το επομιστεί, να εισχωρήσουν ουσιαστικά σε αυτή, να ενσωματωθούν οι εν λόγω οικονομίες. Άλλωστε, μίλησε μονούμε ότι η Ρωσία αποτελεί ένα εθνοτικό μοσαϊκό και δεν θα ήταν και για την ίδια εύκολο να άνοιγε νέα μέτωπα, επιφέροντας μια ευρύτερη αποσταθεροποίηση σε μια χώρα όλη όπως αυτή είναι την η Ουκρανία. Την οποία ήδη έχει να διαχειριστεί, βεβαίως, μετά τις εξελίξεις στην Κρυμαία. Τώρα να έρθουμε στη στάση της Δύσης. Βλέπουμε οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη να βρυχώνται. Παρόλα αυτά, διστάζουν να προχωρήσουν στην τελευταία πράξη, στον τελευταίο βαθμό κυρώσεων, κύριε Φίλη. Εδώ μιλάμε για την οικονομική εξάρτηση. Εδώ δηλαδή βλέπουμε πίσω από όλα αυτά την οικονομική εξάρτηση Ευρώπης πρώτα απ' όλα Ρωσίας. Υπάρχει μια οικονομική αλληλεξάρτηση μεταξύ των δύο που μπορούμε να το δούμε στο γράφημα. 267,3 δισεκατομμύρια ευρώ εμπορικών συναλλαγών μεταξύ Ρωσίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντιλαμβάνεστε ότι η Ευρώπη
προσπαθεί εδώ και καιρό να βρει, κυρία Κοσιόνη, τον τρόπο να πλήξει την ρωσική οικονομία χωρίς να κλονιστεί η ίδια η ευρωπαϊκή οικονομία, αλλά δυνατή να το κάνει αυτό. Γι' αυτό και έχει μείνει, οι κυρώσεις έχουν μείνει σε ένα επίπεδο μη οικονομικό, διότι αντιλαμβάνονται ότι προχωρώντας ακριβώς σε ένα οικονομικό, στο οικονομικό πεδίο, θα αντιμετωπίσει η ίδια η Ευρώπη σοβαρά προβλήματα. Βλέπουμε τις εξαγωγές Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη Ρωσία, βλέπουμε τις εξαγωγές της Ρωσίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι κατά κύριο λόγο κατά 80% από τα 123,2 δισεκατομμύρια ευρώ φυσικό αέριο, πετρέλαιο και ορυκτά. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η σχέση και η διασύνδεση των οικονομιών δεν επιτρέπει στις Βρυξέλλες και στις μεγαλύτερες χώρες που είναι περισσότερο εκτεθειμένες έναντι της Ρωσίας, όπως παραδείγματι η Γερμανία, να με εμπορικές συναλλαγές άνω των 40 δισεκατομμυρίων και με άνω των 6.000 γερμανικών επιχειρήσεων να δραστηριοποιούνται στη Ρωσία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν άλλο θέμα, άλλη τάξη, το οποίο είναι κυρίως πολιτικό. Διότι η Ρωσία είναι χρήσιμη για την Ουάσιγκτον για μία σειρά από λόγους. Μην λησμονούμε τον καταλυτικό ρόλο που είχε η Μόσχα στην επίλυση ή στη μη στρατιωτική επέμβαση που προετοιμάζονταν στη Συρία, πράγμα το οποίο έβγαλε και τον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο από τη δύσκολη θέση, γιατί φαινόταν, ήταν εμφανές ότι δεν ήθελε να κάνει αυτή την επιλογή. Η Ρωσία επίσης είναι μια χώρα η οποία έχει παίξει ένα ρόλο στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και μάλιστα σήμερα είχαμε τον Υφυπουργό Εξωτερικών της Μόσχας να απειλεί με αλλαγή στάσης σε ό,τι αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ένα κέριο ζήτημα για τον Λευκό Οίκο. Έχουμε μία χρησιμότητα για τη Ρωσία σε ό,τι αφορά τα θέματα διεθνούς τρομοκρατίας, διότι μη λησμονούμε ότι ήδη από το 2001 συνέδραμε την νατοϊκή επέμβαση στο Αφγανιστάν και έκτοτε και λόγω του Τσετσενικού είναι από τους κρισιμότερους και χρησιμότερους εταίρους στον πόλεμο ενάντια στη διεθνή τρομοκρατία. Και βέβαια έχουμε και ζητήματα ευρύτερα περιφερειακής σταθερότητας και παγκόσμιας, θα έλεγα, όπου η Ρωσία αναμφίβολα έχει ένα καταλυτικό ρόλο. Και το τελευταίο το οποίο ήθελα να σημειώσω, που είναι πιο μακροπρόθεσμο, είναι ότι η Ρωσία θα μπορούσε στο μέλλον να παίξει και ένα ρόλο αναχώματος, αναχέτησης της κινέζικης επιρροής, κάτι το οποίο αποτελεί προτεραιότητα των ΗΠΑ. Αυτή η ανάλυση εξηγεί πάρα πολλά. Κύριε Φίλε, να σας ευχαριστήσω θερμά που ήρθατε μαζί μας. Καλό σας βράδυ και πάμε τώρα.